Λόγο σου, ως δεξαμένη το λόγο σου, διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα πατερώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν, το μου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες, της Παναχράντου σου Μητρός και του Εναγής Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, Ουρανοφάντορος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Για ελάτε εδώ μαζί. Έτσι. Χριστός θα πληθεί στον χώρο μου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στον χώρο μου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στον χώρο μου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ωραία. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Εγώ θα κόψω αυτό. Όλα τα παιδάκια θα πάρουν από ένα φρούι. Όλα εδώ. Ακούστε τώρα, δεν γίνεται. Σήμερα κόψαμε τη Βασιλόπιτα και προσευχηθήκαμε στον Άγιο Βασίλειο, γι' αυτό τη λέμε Βασιλόπιτα, επειδή η πίτα είναι το Αγίο Βασίλειο. Και ξέρετε τι έγινε? Όταν ο Άγιος Βασίλειος ήταν δεσπότης κάτω εκεί στην Κεσαρία, στην Καπαδοκία, κάποιοι εχθροί πήγαν εκεί να κυριεύσουν την περιοχή του. Και αυτό ζήτησε βοήθεια από τους χριστιανούς, ώστε να δώσει κάποια δώρα σε αυτούς που ήθελαν να κυριεύσουν την πόλη τους. Μάζεψαν λοιπόν ό,τι είχαν, χρυσαφικά, δαχτυλίδια, ό,τι φορούσαν και ό,τι μπορούσαν, τα άφησαν εκεί στα πόδια του Αγίου Βασιλείου. Για κάποιο λόγο αυτά τα δώρα παρέμειναν εκεί και έπρεπε να επιστραφούν σε αυτούς που τα έδωσαν. Τι σκέφτηκε λοιπόν ο Άγιος? Λέει, θα ζυμώσω ζυμάρι πολύ, θα κάνω μικρά ψωμάκια και μέσα στο κάθε ζυμάρι, στο ψωμάκι, θα βάλω στο φούρνο να ψηθούν μαζί και τα δώρα τους. Μετά, αφού έγιναν τα ψωμάκια όμορφα και φούσκωσαν και ήταν ωραία και νόστιμα, φώναξε τον κόσμο να τα πάρει. Ο καθένας έπαιρνε από ένα ψωμάκι. Όταν το άνοιξε για να το φάει, έβρισκε μέσα ο καθένας ό,τι είχε δώσει. Αν κάποιος είχε δώσει δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι του έβρισκε. Αν κάποιος είχε δώσει ένα άλλο χρυσαφικό, οτιδήποτε, αυτό έβρισκε. Αυτό το θαύμα έχει φτάσει μέχρι σήμερα, δηλαδή τα πιτάκια του βασιλείου, τα βασιλοπιτάκια έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Και βάζουμε μέσα ένα φλουρί, όχι πολλά, ένα βάζω, το βάζει το συμβούλιο του Θεόκριτου, του συλλόγου μας. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να ευχηθούμε να έχετε υγεία, καλή πρόοδο στο σχολείο σας, καλή πρόοδο εδώ στον πολιτιστικό μας σύλλογο που μαθαίνετε 1000 όμορφα πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό μας, γιατί η συνέχεια η δικιά μας είστε εσείς. Εγώ θυμάμαι πριν από λίγες μέρες, ήμουν κι εγώ ένα μικρό έτσι παιδί κάπου εκεί στην Κρήτη. Ναι, πριν από λίγες μέρες. Αλλά περνάνε τόσο γρήγορα οι μέρες και έρχονται οι μήνες και έρχονται τα χρόνια. Πέρυσι τι χρονιά είχαμε? 2023. Πέρυσι τι είχαμε? 23. Φέτο τι έχουμε? 25. Σε λίγες μέρες θα έχουμε 25. Έτσι περνάνε τα χρόνια γρήγορα. Να είστε λοιπόν καλά παιδιά και ευλογημένα, να σας χαίρονται οι γονείς σας και εμείς οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε πολύ, Παπαγιάννη μου. Όπως είπαμε και πριν από λίγο που λέγαμε οι δυο μας, ναι, εδώ και 15 χρόνια κόβουμε την πίτα μαζί. Εδώ και 15 χρόνια είμαστε με τον Παπαγιάννη, κόβουμε την πίτα μας. Ελπίζω να συνεχίσουμε για αρκετά χρόνια ακόμα και εκείνος και εγώ να είμαστε εδώ στο Σύλλογο.
Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους ήρθατε σήμερα εδώ να μας τιμήσετε, τα παιδιά, τους μαθητές μας και τους ενήλικες και τα παιδιά, τους δασκάλους μας, τους γονείς που μας εμπιστεύονται και παίρνουν τα παιδιά τους εδώ, την Δημοτική Αρχή, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Πρόεδρο της Κοινότητας και γενικά όλη την κοινότητα και τους κοινωνικούς συμβούλους που σήμερα είχαν... Να είναι καλορίζικοι, σήμερα είχαν και τον αγιασμό τους καλορίζικοι. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προηγούμενους υπεύθυνους του πολιτισμού, θα πω εγώ, τον κύριο Χατζηχριστοφή, την κυρία Σέβη Βλάχου, που είχαμε μια πολύ εξαιρετική συνεργασία. Και ελπίζω με την κυρία Βουκελάτου να συνεχίσουμε να έχουμε επίσης μια καλή συνεργασία για το καλό της περιοχής μας, του τόπου. Αυτά. Θα ευχηθώ και το τετριμένο, υγεία για όλους και ειρήνη που τη χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, δημιουργία και φαίνεται ότι σήμερα το καλή ημέρα να βρισκόμαστε εδώ στον τόπο μας, πρώτα στην κοινότητα Σφενδιού για την επίσημη εγκατάσταση του Προέδρου και των Κοινοτικών Συμβούλων. Και η κοινότητα αλλά και ο πολιτιστικός σύλλογος αποτελούν δύο σημεία αναφοράς του χωριού. Εγώ αντιστέκομαι, αν και το χωριό μας πλέον έχει γίνει πόλη, συνεχίζω να το λέω χωριό γιατί έτσι το έζησα, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και οι μνήμες και όλες οι προσλαμβάνουσες έχουν να κάνουν με ένα χωριό. Και θυμάμαι στα πρώτα μου εφηβικά βήματα, όταν δημιουργούσαμε τότε τον Θεόκριτο, πραγματικά χτες ήταν, μερικές ώρες πριν ουσιαστικά, όπου η αγωνία των τότε ανθρώπων για την διατήρηση των ετήμων, των παραδόσεων, αλλά και την ανάπτυξη του πολιτισμού του τόπου μας, δημιουργήσε τον Θεόκριτο, ο οποίος στο πέρασμα του χρόνου έκανε σπουδαία πράγματα. Πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια στη σημερινή διοίκηση, χωρίς να υποτιμώ βέβαια τις προηγούμενες, αλλά τώρα ακούω 15 χρόνια που βρίσκεσαι εδώ, Γιάννα, εσύ είσαι μονιμότερη ημών. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί διευρύνεται το αντικείμενο του συλλόγου και καταπιάνεστε και με άλλα πράγματα τα οποία, για τα οποία πραγματικά εμείς έχουμε μια ευθύνη να είμαστε κοντά σας. Σας παρέχουμε τον χώρο και σας παρέχουμε ό,τι μας ζητηθεί και θεωρώ αυτή η πολύ καλή σχέση που είχατε την προηγούμενη περίοδο με την Σέβη και τον Παναγιώτη θα συνεχιστεί γιατί ακριβώς είναι η βούληση της Δημοτικής Αρχής να βρίσκεται δίπλα σε εσάς, δίπλα στους πολιτιστικούς φορείς. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, από εδώ και πέρα είναι οι πράξεις που θα μετρήσουν. Ευχαριστώ, καλή χρονιά και τα παιδιά που αδειμονούν να κοπεί η Βασιλόπιτα. Για την πρόσκληση, είναι τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας. Να ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε, μια δημιουργική χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Τώρα, ό,τι και να πω για το Θεόκριτο, με έτος ίδρυσης το 1989 και τόσα χρόνια δραστηριότητας, θα είναι λίγο. Μας είναι η υποχρέωσή μας να βρισκόμαστε κοντά σας. Χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε, να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Είστε πάντα δημιουργικοί, πρωτοτυπείτε, πρωτοπορείτε. Και είναι τιμή μας πραγματικά που είστε κι εσείς πρόεδρε και το συμβούλιο σας κοντά μας. Και έχουμε να κάνουμε και πολλά ακόμα δημιουργικά πράγματα. Σας ευχαριστώ.